Καλό μεσημέρι. Η Κυπριακή Δημοκρατία έδωσε σήμερα τη συγκατάθεσή της ως προς τον διορισμό συγκεκριμένης προσωπικότητας, την οποία πρότεινε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη θέση απεσταλμένου, με στόχο τη διερεύνηση προοπτικής επανέναρξης διαπραγματεύσεων για τον Κυπριακό, εντός του συμφωνημένου πλαισίου και σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ευελπιστούμε ότι η αντίστοιχη θετική ανταπόκριση ως προς το διορισμό της προσωπικότητας θα υπάρξει και από την άλλη πλευρά το συντομότερο δυνατόν. Επαναλαμβάνουμε την ειλικρινή πολιτική μας βούληση και την ετοιμότητά μας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί, με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης και οριστικής διευθέτησης του Κυπριακού. Η θέλησή μας για επίλυση με μια λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα παραμένει ισχυρή. Εντός αυτού του πλαισίου και εν ώψη της αυριανής επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα για την συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, σημειώνουμε ότι η βελτίωση σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας είναι κάτι που εκτιμούμε ως θετική εξέλιξη, συνυφασμένη με τον Κυπριακό, αφού αυτή η βελτίωση μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο και στο Κυπριακό. Αθήνα και Λευκοσία, συντεταγμένα συνεργαζόμαστε στενά, ούτως ώστε να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα σημαντικής πρόοδου στο Κυπριακό. Σε σχέση με την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου, ανακοινώνεται ότι η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση ενδιαφέροντος βρίσκεται αναρτημένη στο γνωμοδοτικό.gov.cy. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πραγματοποιήσει αύριο 5η 7 Δεκεμβρίου συνάντηση με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ελλάδος στην παρουσία και του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργου Παπαναστασίου. Ο ΑΔΜΙΕ, με την επίτευξη στρατηγικής συμφωνίας με την EuroAsia Interconnector, ορίστηκε ως φορέας υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Κύπρου, Ελλάδος και Ισραήλ. Το εμβληματικό αυτό έργο θα άρει την ηλεκτρική απομόνωση της Κύπρου και θα ανοίξει μια νέα ενεργειακή λεωφόρο στην Ανατολική Μεσόγειο και έχει εξασφαλίσει χορηγίες ύψους 657 εκατομμυρίων ευρώ από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη και αποτελεί ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος. Η ολοκλήρωση του έργου θα σηματοδοτήσει την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου, του τελευταίου μη διασυνδεδεμένου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ενεργειακή θωράκιση του νησιού και την μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Το έργο συγκεντρώνει ενδιαφέρον προσέλκυσης επενδύσεων από επενδυτικά ταμεία κρατών της περιοχής. Ευχαριστώ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι οι όποιες εργασίες πραγματοποιούνται δεν είναι εντός της νεκρής ζώνης και ήδη προχωρούμε στα απαραίτητα διαβήματα. Εξ όσων γνωρίζω, ο Υπουργός αναμένει την ολοκλήρωση της μελέτης. Είναι κάτι όμως το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία αξιολογεί την ενεργή συμμετοχή μας ως μέτοχος στο έργο. Έχει διαρκώς επικοινωνία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Θα υπάρξει και τηλεφωνική επικοινωνία αύριο μετά το πέρας της Συνόδου. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι. Να αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση από πλευράς του Γενικού Γραμματέα. Επαναλαμβάνουμε ότι εμείς αναμένουμε θετική ανταπόκριση το συντομότερο δυνατόν και από την άλλη πλευρά και τον διορισμό το συντομότερο δυνατόν του απεσταλμένου από πλευράς του Γενικού Γραμματέα. Δεν έχω υπόψη μου μέχρι στιγμής μια τέτοια εξέλιξη. Κύριε Πρόεδρε, έχει σε διαμετών απεσταλμένο που δοκτάτε τη συναντάδεση, έχει έχετε ενημέρωση για το πόσο καιρό θα μείνει ο απεσταλμένος στην Κύπρο αν διοριστεί? Επαναλαμβάνω, αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι ο διορισμός του απεσταλμένου το συντομότερο δυνατόν, ούτως ώστε να αρχίσει να πραγματοποιεί τις επαφές, τις συναντήσεις για την διερεύνηση της προοπτικής επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι να υπάρξει ειλικρινής πολιτική βούληση και αυτό το διάστημα να είναι μεγάλο, με την έννοια ότι θα μπορούν να επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις πολύ σύντομα, το συντομότερο δυνατόν. Πώς με τελικά, σε ό,τι αφορά τη Chevron,
Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει συμφωνία για τα επόμενα βήματα και τα δύο μέρη μέσα από τις συγκλήσεις που προνοεί η συμφωνία προχωρούν στην επικαιροποίηση του υφιστάμενου σχεδίου ανάπτυξης και παραγωγής. Η κάθε εταιρεία επιλέγει την χρονική στιγμή που θα προβαίνει στις ανακοινώσεις που επιθυμεί. Εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία θα επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά ότι η παρουσία της Chevron στην Κυπριακή ΑΟΣ αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης. Παναλαμβάνω, η εταιρεία μπορεί να επιλέξει να ανακοινώσει την χρονική στιγμή που επιθυμεί και με τον τρόπο που η ίδια η εταιρεία επιθυμεί. Εμείς αυτό που έχουμε πει και το ίδιο το Υπουργείο έχει τοποθετηθεί επίσημα στο βαθμό που μπορούμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει συμφωνία, υπάρχουν συγκεκριμένες συγκλήσεις, επικαιροποιείται το φυστάμενο σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής και είμαστε αισιόδοξοι για την παρουσία της Chevron στην περιοχή. Θα υπάρξουν περισσότερες ανακοινώσεις στην πορεία. Αυτό το οποίο επήγε αυτή τη στιγμή είναι να προχωρήσει η επικαιροποίηση του υφιστάμενου σχεδίου παραγωγής και ανάπτυξης. Κύριε Εκπρόσωπε, το αίτημα του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Ακαιρεμπολικά για σύγκληση Εθνικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει απαντήσει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται σε επαφή με τις πολιτικές δυνάμεις καθημερινά. Όποια ηγεσία πολιτικής δύναμης επιθυμεί ενημέρωση, ανά πάσα στιγμή μπορεί να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου στην παρούσα στιγμή, τουλάχιστον αυτό το διάστημα, δεν είναι κάτι το οποίο θα πράξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οφείλω να πω ότι μας έχει προκαλέσει έκπληξη η τοποθέτηση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Να κάνω κάποιες υπενθυμίσεις ότι και είναι επισημάνσεις, τις οποίες θεωρώ ότι είναι σημαντικές. Καταρχάς, όλες οι θέσεις, οποίες προνοούνται, όλες οι θέσεις, οποίες έχουν πάει στην Βουλή για αποπαγωποίηση, είναι θέσεις, τις οποίες και ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει εγκρίνει στον προϋπολογισμό του 2023, είτε του κράτους, είτε των δημόσιων οργανισμών. Οι περισσότερες εξ αυτών είναι θέσεις που προνοούνται στον κρατικό προϋπολογισμό που η προηγούμενη κυβέρνηση είχε υποβάλει. Άρα αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός διαφωνεί με αυτό που ήδη κατέθεσαν αλλά και ψήφισαν. Την ίδια στιγμή να σας θυμίσω ότι είναι με νομοσχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης με την στήριξη του Δημοκρατικού Συναγερμού που υπήρχε στη Βουλή να μην προνοείται η διαδικασία αποπαγωποίησης θέσεων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Νομοσχέδιο το οποίο η υφιστάμενη κυβέρνηση με οδηγίες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας έχει αποσύρει. Δηλαδή το νομοσχέδιο για κατάργηση του περί απαγόρευσης πλήρωσης κενών θέσεων νόμου. Άρα η συζήτηση που γίνεται σήμερα, αν περνούσε το νομοσχέδιο που η προηγούμενη κυβέρνηση είχε καταθέσει, δεν θα γινόταν καν. Την ίδια στιγμή αντιλαμβάνεστε ότι οι αποπαγωποιήσεις θέσεων είναι κάτι που τα τελευταία δύο χρόνια, όπως πολύ σωστά και το Υπουργείο Οικονομικών έχει επισημάνει χθες με σχετική του ανακοίνωση, γίνεται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων του κράτους. Είναι θέσεις οι οποίες δεν προνοούν επιπρόσθετο κόστος για το κράτος. Είναι θέσεις οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί και στους προγραμματισμούς αλλά και στους προϋπολογισμούς του κράτους. Και εμείς ως κυβέρνηση επαναλαμβάνουμε για ακόμη μια φορά την προσήλωσή μας σε ένα πλεονασματικό προϋπολογισμό αλλά και στην λήψη αποφάσεων πάντοτε εντός του πλαισίου των δημοσιονομικών δυνατοτήτων του κράτους. Με την ίδια υπευθυνότητα, με την ίδια νυφαλιότητα θα προχωρήσουμε και την ίδια στιγμή, με την ίδια συνέπεια θα λαμβάνουμε αποφάσεις τις οποίες συνεπείς θα μπορούμε να τις υλοποιούμε. Η κυβέρνηση έχει καταθέσει, έχει υποβάλει ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων το πλαίσιο των προτάσεων της για την διαχείριση των εκποιήσεων. Για την ολιστική αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ευελπιστούμε ότι η συζήτηση αύριο στην Βουλή των Αντιπροσώπων, την Παρασκευή, θα κινηθεί εντός των πλαισίων, εντός του πλαισίου των δυνατοτήτων μας, ώστε να διαμορφωθεί ένα δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους δανειολήπτες, να μπορέσουν να προστατευτούν οι δανειολήπτες οι οποίοι πραγματικά το έχουν ανάγκη και να μην προστατεύονται ή, αν θέλετε, να μην εκμεταλλεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές διάφορα κενά τα οποία ενδεχομένως να υπήρχαν. Οι προτάσεις της κυβέρνησης είναι προτάσεις της κυβέρνησης και του Υπουργικού Συμβουλίου, τις οποίες αναμένουμε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα χαιρετήσει αλλά και θα εγκρίνει.
η φιλοσοφία των νομοσχεδίων, η φιλοσοφία του συνολικού πακέτου, της συνολικής δέσμης των μέτρων, αν θέλετε, πρέπει να παραμείνει υπό την έννοια ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να εκτροχιαστούν τα δημόσια οικονομικά της χώρας μας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε περαιτέρω αναστολή, οριζόντια αναστολή των εκπίσεων. Είναι κάτι που ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αναφέρει επανειλημμένα ότι η δική του πρόθεση είναι επιτέλους να βρεθεί μια μόνιμη, μια οριστική, μια νυφάλια προσέγγιση ως προς την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αντιλαμβάνεστε, αναμένουμε να ολοκληρωθεί η συζήτηση στην Βουλή των Αντιπροσώπων και μόλις ολοκληρωθεί η συζήτηση, ψηφιστεί σε νόμο το νομοσχέδιο, θα προχωρήσει και στον διορισμό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για το θέμα της Γάζας, ποιες χώρες έχουν προσφέρει, είναι διατεθειμένες να προσφέρουν ή ακόμα και έχουν μεταφέρει υλικό αφροδιστικής φύσεως στην Κύπρο και πλοία επίσης, γιατί έγινε κάποια αναφορά σε διεθνή Ναι, κύριε Χατζηγοστή, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι είναι γνωστό ότι είναι διάφορα κράτη τα οποία έχουν εκφράσει την επιθυμία τους, την πρόθεσή τους να συνδράμουν είτε με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, είτε με την παροχή πλοίων σκαφών που μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας. Έχει ήδη αφιχθεί την προηγούμενη εβδομάδα στην Κύπρο η πρώτη ανθρωπιστική βοήθεια από πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία αυτή τη στιγμή είναι αποθηκευμένη στη Λάρνακα. Και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσης παράσχει μέχρι στιγμής ένα πλοίο. Εμείς εργαζόμαστε, είναι σχετικές και επισκέψεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας χθες, τόσο στην Αίγυπτο όσο και στην Ιορδανία. Εργαζόμαστε στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα πολύ προχωρημένο επίπεδο τεχνικών ζητημάτων. Η τεχνική ομάδα έχει επιστρέψει από το Ισραήλ την Κυριακή, όπου έχουν συζητηθεί και εκεί τεχνικής φύσεως ζητήματα, αλλά η τελική εφαρμογή της πρωτοβουλίας δεν εξαρτάται από εμάς. Εμείς αυτό που μπορούμε να πράξουμε είναι να είμαστε έτοιμοι να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ούτως ώστε μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες να μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή η πρωτοβουλία. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να προβώ σε περισσότερες ανακοινώσεις, αλλά να είστε βέβαιοι ότι είναι αρκετά τα κράτη, αλλά και οι διεθνείς οργανισμοί, οι οποίοι χαιρετίζουν, αναγνωρίζουν το πόσο υλοποιήσιμη είναι αυτή η πρωτοβουλία, αλλά και την σημασία που θα έχει η υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας ως προς την απρόσκοπτη ασφαλή παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα, που σήμερα παραμένει αποκλεισμένος. Συγγνώμη, απλά. Αντιλαμβάνεστε ότι αύριο ο Τούρκος πρόεδρος μεταβαίνει στην Αθήνα εν ώψη του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Όπως είναι γνωστό, το σχήμα είναι συγκεκριμένη ατζέντα και των Υπουργείων που συζητείται. Την ίδια στιγμή, μέσα και από τοποθετήσεις, αν δεν κάνω λάθος, και πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης, το Κυπριακό είναι πάντοτε πολύ υψηλά στην ατζέντα της ελληνικής κυβέρνησης. Επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την ελληνική κυβέρνηση και κάθε βελτίωση, όπως έχω πει και στην αρχική μου τοποθέτηση, στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας δεν είναι άσχετη μαζί με το Κυπριακό. Εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να αποσυνδεθούν τα ελληνοτουρκικά από το Κυπριακό. Άλλωστε το έχει πει και ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, αλλά και από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης είναι σχετικές οι τοποθετήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να αφαιρθώ σε μια κατηδίαν συζήτηση που είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Τούρκο πρόεδρο στο περιθώριο της COP28 του ΠΑΕ. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως και αυτό το οποίο επαναλαμβάνουμε είναι ότι ευελπιστούμε στην θετική ανταπόκριση της άλλης πλευράς ως προς τον διορισμό απεσταλμένου. Και ναι, επαναλαμβάνω ότι η αυριανή επίσκεψη του Τούρκου πρόεδρου μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας, όπως και οι δύο κυβερνήσεις λένε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο και στην εξέλιξη στην πρόοδο του Κυπριακού. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο μήνυμα που θα μεταφέρει ο κ. Μητσοτάκης ανά
Αθήνα. Δηλαδή, εκτός από την ενημέρωση που αναμένει να έχει άφημο ο πρόεδρος μετά που θα φύγει ο κύριος Ερντογάν, υπήρξε και κάποια προκαταρκτική επικοινωνία με τον Έλληνα πρωθυπουργό, με κάτι που μπορεί να θέλει να μεταφέρει ο πρόεδρος με την ευκαιρία της συνάντησης τους. Επαναλαμβάνω ότι η επικοινωνία του πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Έλληνα πρωθυπουργό είναι συχνή και διαρκής. Σίγουρα, όπως και η ελληνική κυβέρνηση έχει πει, το Κυπριακό είναι κορυφαίο θέμα στην ατζέντα της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και στα θέματα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να συζητήσει με τον Τούρκο Πρόεδρο. Να αναμένουμε να ολοκληρωθεί η αυριανή συνάντηση και θα υπάρξει η επικοινωνία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Εκ των πραγμάτων δεν πρόκειται να αρνηθούμε ότι πράγματι υπάρχει ταλαιπωρία, γι' αυτό είναι πασιφανές. Την ίδια στιγμή αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ζητήματα ασφάλειας των μαθητών μας. Πέραν των όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί από τον αρμόδιο υπουργό, μέχρι το απόγευμα ο υπουργός μεταφορών θα ενημερωθεί για το πότε αναμένεται να φτάσει στην Κύπρο, να αφηχθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός και θα υπάρξει και σχετική ανακοίνωση. Σίγουρα πριν το Σαββατοκύριακο θα ενημερωθεί το κοινό ως προς τις διαδρομές που θα τεθούν και πάλι σε λειτουργία και πότε θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός. Να πω ότι έχει οριστεί και ερευνών λειτουργός για να διεξάγει μια διοικητική έρευνα ως προς τους λόγους που το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης δεν ήταν εγκατεστημένο στα λεωφορεία, στα σχολικά λεωφορεία. Απλά συντόμη επειδή έχει λίγο ώρα μου. Αυτό το οποίο έχουμε πει είναι ότι βρίσκονται ήδη στη χώρα μας οι εμπειρογνώμονες από τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πραγματοποίησε και μια εθιμοτυπική συνάντηση μαζί τους με την άφηξή τους. Πραγματοποιούν αυτές τις μέρες συναντήσεις με όλες τις αρμόδιες αρχές, με όλους τους αρμόδιους φορείς. Όπως έχουμε πει, η αποστολή τους είναι να συνδράμουν στις διαδικασίες διεξαγωγής αυτών των ερευνών, να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα και με την εμπειρία που έχουν στην διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων, αλλά και να εντοπίσουν τυχόν ζητήματα βελτίωσης ως προς τις διαδικασίες ή τον τρόπο διερεύνησης αυτών των εγκλημάτων. Πόσα μέλη αποτελεί αυτή? Είναι μια ομάδα εμπειρογνωμών. Από ποια υπηρεσία? Είναι από τις ΗΠΑ, από υπηρεσίες της ΗΠΑ. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Θα μείνουν αυτό το διάστημα για κάποιες μέρες, αλλά θα επανέλθουν και θα έρχονται και άλλοι εμπειρογνώμονες που θα μπορούν να βοηθήσουν στο έργο τους. Ψήφιος αριθμός? Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τον αριθμό. Είναι ομάδα εμπειρογνώμων. Αυτό γνωρίζω κι εγώ. Όχι, είναι ουσιαστικού τύπου. Είναι η πρώτη όμως, αν θέλετε, επαφή, η πρώτη συνάντηση μαζί με τους αρμόδιους φορείς για να γίνει, να ενημερωθούν ως προς το πώς διεξάγονται οι έρευνες τέτοιας φύσεως στην χώρα μας, ποιες είναι οι διαδικασίες, πώς συλλέγονται οι πληροφορίες, αλλά και το πόσο ταχύς είναι οι διαδικασίες που προχωρούν αυτές οι έρευνες. Σχολιάζω ότι κάτι άλλο. Να θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει προχωρήσει για πρώτη φορά και είναι με πρόταση, με νομοσχέδιο αυτή τη κυβέρνηση που θα υπάρξει για πρώτη φορά νομοθετική ρύθμιση που διέπει τα προσόντα, τα ακαδημαϊκά ή άλλα που θα έχουν οι σύμβουλοι των υπουργών. Να πω ότι μέχρι την έγκριση από την Βουλή των Αντιπροσώπων εκκρεμούν αρκετές θέσεις συμβούλων που δεν έχουν μέχρι σήμερα διοριστεί, ακριβώς για να ολοκληρωθεί η συζήτηση ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων. Δεν έχει ακολουθηθεί καμιά διαδικασία διαφορετική από ό,τι ακολουθήθηκε στο παρελθόν, σας θυμίζω, στην περίπτωση των συμβούλων της Βουλής των Αντιπροσώπων. Εμείς ως κυβέρνηση έχουμε πει από την αρχή την ξεκάθαρη μας βούληση για να βρεθεί μια νομοθετική ρύθμιση για να λύξει αυτό το ζήτημα μια και καλή οριστικά που θα διέπει για πρώτη φορά τα προσόντα των συμβούλων.
Αναμένουμε να ολοκληρωθεί η συζήτηση στην Βουλή και βάσει αυτών τη ολοκλήρωση τη συζήτηση θα ληφθούν και όποιε αποφάσει. Επαναλαμβάνω όμω ότι δεν έχουν γίνει οποιασδήποτε άλλε επιλογέ συμβούλων μέχρι να ολοκληρωθεί και η συζήτηση στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Να σας πω ότι πρώτα απ' όλα το νομοσχέδιο δεν έχει εγκριθεί. Βρίσκεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων για να ψηφιστεί σε νόμο. Επαναλαμβάνω ότι όταν ψηφιστεί σε νόμο, για πρώτη φορά όταν υπάρξει αυτή η νομοθετική ρύθμιση, προφανώς και σύμφωνα με αυτή την νομοθετική ρύθμιση θα ληφθούν οι όποιες αποφάσεις. Και είναι για αυτόν τον λόγο, επαναλαμβάνω, να το πω για ακόμα μια φορά, που δεν υπάρχουν υπουργοί που σήμερα δεν έχουν συμπληρώσει, αν θέλετε, τον αριθμό των συμβούλων του, εν αναμονή αυτή τη συζήτηση. Να σας πω ότι με οδηγίες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας το θέμα θα συμπεριληφθεί και στην ημερήσια διάταξη του αυριανού Υπουργικού Συμβουλίου και δεν αποκλείεται να υπάρξουν και ανακοινώσεις αύριο. Αντιλαμβάνεστε ότι κάθε υπουργός όταν απουσιάζει αντικαθιστάται από άλλο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου και το Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώνεται και μέσω σημειώματος που ετοιμάζεται από το αρμόδιο Υπουργείο. Για το πόρισμα εννοείστε. Για το πόρισμα, ναι, και επαναλαμβάνω ότι θα θέσει αύριο ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Και επίσης, εν ώψη και της αυριανής συνεδρίας στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, που είναι για την ειδική έκθεση που έχει προχωρήσει και ετοιμάσει ο Γενικός Ελεγκτής για την αστυνομία, εκεί είχαμε κάποιες προσωπικές αναφορές για τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αναμένεται ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εν ώψη της αυριανής συνεδρίας στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, να στείλει οποιαδήποτε επιστολή προς την Επιτροπή Ελέγχου για αύριο. Για το θέμα έχουμε ήδη τοποθετηθεί. Έχει τοποθετηθεί και αρμοδίως καθηκόντως η ίδια η αστυνομία, η οποία είναι αρμόδια για ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, των μελών της κυβέρνησης, αλλά και της οικογένειας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Δεν πρόκειται να γίνει οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση. Να σας θυμίσω ότι έχει προηγηθεί ήδη μια συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο. Ήδη υπάρχει μια πρόταση όσον αφορά τα άτομα τα οποία βρίσκονται στις κλίμακες Α2, Α5, Α7. Στην πορεία προέκυψε και το αίτημα για τα άτομα τα οποία βρίσκονταν παλαιότερα στην κλίμακα Α1 για να μπορέσει να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία τους ενώ όσο βρίσκονταν σε αυτήν την κλίμακα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται θα πρέπει να λαμβάνουν και πολύ σοβαρά υπόψη τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που αυτές θα έχουν και στο άμεσο αλλά και στο μεσοπρόθεσμο διάστημα. Ήδη το αρμόδιο Υπουργείο επεξεργάζεται όλα τα πιθανά σενάρια, όλες τις πιθανές λύσεις. Παρουσιαστεί ήδη μια πρόταση ενώπιον των εργαζομένων. Βρισκόμαστε σε επαφή μαζί τους και θεωρούμε ότι το θέμα θα λυθεί. Κύριε Εκπρόσωπε, σε ό,τι αφορά τον Άγιο Δημήτριο και την Πύλα, δεν φαίνεται το κατοχικό καθεστώς να επαναφορεί από τα όσα το ίδιο υποστηρίζει σε σχέση με την νεκρή ζώνη. Και θα ήταν ίσως ενδιαφέρον να μάθουμε και αν θέλει να πειθεί τελικά αυτή η συναντήληψη και αν προέβλεπε τα ίδια η συναντήληψη του Μαρκονέθου με αυτή που έγινε μεταξύ αυτών και των. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι έχει επιτευχθεί μια συναντήληψη. Αυτή η συναντήληψη είναι μεταξύ εμάς και της ειρηνευτικής δύναμης, η οποία η ειρηνευτική δύναμη, σύμφωνα με τους όρους εντολής της, είναι η υπεύθυνη για το καθεστώς της νεκρής ζώνης. Αυτό είναι που έχει σημασία. Δεν μπορεί να υπάρχει κάτι διαφορετικό από αυτή την συναντήληψη και από αυτές τις πρόνοιες. Εμείς εργαζόμαστε νέο από την πρώτη στιγμή για εφαρμογή του συνόλου των πρόνοιων της συναντήληψης. Και είναι αυτό το μήνυμα που καθημερινά στέλνουμε προς την ειρηνευτική δύναμη και αναμένουμε από την ειρηνευτική δύναμη να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η συναντήληψη. Μια συναντήληψη η οποία δεν είναι προς όφελος μόνο των Ελληνοκυπρίων, αλλά και των Τουρκοκυπρίων κατοίκων της κοινότητας. Από την πρώτη στιγμή, 23 Οκτωβρίου, ξεκινήσαμε εργασίες σύμφωνα αυστηρότατα με τις πρόνοιες της συναντήληψης και για δύο εβδομάδες δεν υπήρχε καμία αντίδραση. Εμείς βρισκόμαστε καθημερινά σε επαφή μαζί με την UNFICIP, με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τους μεταφέρουμε την δική μας, αν θέλετε, ειλικρινή βούληση για εφαρμογή της συναντήληψης, αλλά τους μεταφέρουμε και την δική μας τοποθέτηση ότι αναμένουμε από εκείνους να εφαρμόσουν τους όρους εντολής τους και να διασφαλίσουν το καθεστώς της νεκρής ζώνης και να αποκαταστήσουν το καθεστώς όπως ήταν πριν από τα γεγονότα στον Άγιο Δεδομέτιο. Κάτι τελευταίο σχετικά με τη συζήτηση που γίνεται στην Βουλή για το θέμα των καμερών και των ειδήσεων των προσφύγων.
Δεν είμαι ενημέρωση αυτή τη στιγμή. Αν μου επιτρέψετε να ενημερωθώ, για να επανέλθω.